για τη δίκαιη νίκη και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και στόχους που είχε θέσει. Εντάξει, θα διαφωνήσω χωρίς λόγο με τον κόσμο, γιατί για εμάς το παιχνίδι με την Ανατολία, ειδικά έτσι όπως είχε γνωστεί η κατάσταση αυτόν τον καιρό, δεν είναι από τα μας παιχνίδια. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας με την Ανατολία και είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα και να πάμε να, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά το μάτς. Παρόλο που θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει λίγο στο σκορ με κάποια ελεύθερα σούτ τα οποία μπήκαν και βγήκαν, ήρθε όπως είπε και εγώ στο κομικό σημείο της αποχώρησης του Κατσαρέ που χάσαμε τον ρυθμό μας και ουσιαστικά για μας το μάτς τελείωσε εκεί. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους πάντες των παιδιών. Νομίζω όποιος μπήκε πάλεψε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Για μας, σαν εφόδιστη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να δούμε να ανασυνταχθούμε καταρχήν. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στη συνέχεια και να βρούμε έναν τρόπο να μαζευτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση. Σίγουρα είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά σίγουρα όσοι μείνουμε εδώ πέρα θα ματώσουμε. Τώρα για τα υπόλοιπα. Εμάς γενικά ποτέ, πολύ σπάνιες φορές, και αυτές όχι για αγωνιστικούς λόγους, έχουμε ασχοληθεί με διαιτησίες. Σίγουρα η διαιτησία δεν έκρινε το αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα αυτό που μετράει περισσότερο είναι το να μπορείς να κοιτάς τα μάτια και να μιλάς χωρίς ειρωνία και χωρίς κανένα δεύτερες σκέψεις. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να επιμηθούν με ειρωνία και με... γιατί είναι τρίτη συνεχόμενη φορά που γίνεται αυτό, και αυτό είναι που μας ενόχλησε, δεν είχαμε άλλο παράπονο. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολη προσπάθεια, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ομάδα έχει ματώσει όλα τα χρόνια για να φτάσει εδώ. Και σίγουρα θα ματώσω για να παραμείνει εδώ. Αρκεί βέβαια να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται στις τραυματίες, τι γίνεται στις απορρίσεις και να δούμε να συναντούμε τι δίνουμε να συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια, πάλι κότσου. Ευχαριστώ.